Λοιπόν, χαίρετε φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας βλοκ είναι συνδυασμός μεταξύ ιστορίας και θεωρητικού vlog. Όπως θα έχετε δει, διαβάσει ήδη στον τίτλο, θα συζητήσουμε για τη συγκατοίκηση ή τη συμβίωση σε ένα ζευγάρι. Πότε, πώς, με ποιου τρόπους, γιατί κλπ. Έχω δύο αιτήματα. Το ένα το αίτημα είναι από μία συνάδελφο η οποία μου έγραψε ότι θα ήθελε να κάνω ένα θεωρητικό βλόγ για τη συγκατοίκηση ή τη συμβίωση ενός ζευγαριού και αν η διαφορά ανάμεσα στη συγκατοίκηση και στη συμβίωση. Ε, πώς φτάνει ένα ζευγάρι στο να συμβιώσει ή να συγκατοικήσει. Πώς χτίζεται αυτή η συνθήκη, αυτή η κατάσταση. Το ζήτησε το vlog αυτό για να το, δώσει σε, να το δείξει σε κάποιους πελάτες της. Ε, πολύ συχνά αυτή η συνάδελφος με, μου στέλνει μήνυμα και λέει κάνει ένα θεωρητικό για το ένα, κάνει ένα θεωρητικό για το άλλο και την ευχαριστούμε γιατί μας δίνει την ευκαιρία να εμπλουτίζουμε έτσι το κανάλι. Ε, και το άλλο είναι ένα email που ήρθε από μια κοπέλα το οποίο θίγει αυτό το θέμα μέσα από την ιστορία της. Λοιπόν, νομίζω θα διαβάσω πρώτα το email ε, με την ιστορία και μετά θα διαβάσω λίγο τις σημειώσεις που εστίλει η συνάδελφος. Λοιπόν, η Φίλη είχε στείλει το email ε, προχθές και όταν είδε χθε το βίντεο για τον παραμελητικό άρχισο μου έστειλε, «Θέκλα, μου πήρα πολλές απαντήσεις και πάλι ακούγοντας το vlog σου σήμερα, σε ευχαριστώ πολύ, νομίζω έπρεξα σωστά και τον άφησα τον πρωί μου, τον φωτογράφησε σχεδόν, να σε έχει ο Θεός καλά». Μπήκα όμω να διαβάσω το mail. Το είχα στα, στα, email που, στα οποία βάζω αστεράκι για να τα διαβάσω μετά, γιατί έρχονται πολλά mail κάθε μέρα. Οπότε δεν μπορώ να τα διαβάσω την ώρα που έρχονται, θα τα διαβάσω κάποιε μέρε μετά. Λοιπόν, μου γράφει φίλοι ε, γεια σου, Θέκλα, μου σου γράφω στον ελληνικό, επειδή σε βλέπω πλέον δικό μου άνθρωπο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου γράφετε. Νιώθω μια εγκύτητα, έστω και διαδικτυακή και από μακριά. Βλέπω ανελειπώ τα βίντεο σου και πραγματικά πολλέ φορέ μου δίνουν απαντήσει στα ερωτήματά μου. Σου γράφω επειδή ακόμα μια φορά θα μείνω μόνη μου. Πόσοι και πόσε ταυτιζόμαστε με αυτό. Ακόμη μια φορά θα μείνω μόνη μου. Και θέλω να καταλάβω τι λάθος κάνω. Αν και ζητάω τη συντροφικότητα και θέλω να κάνω οικογένεια, καθώς το μητρικό ένστικτο έχει ανάψει κόκκινο, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην ξαναμπώ σε σχέση είναι κακή ιδέα, δεν είναι κακή ιδέα να υποσχεθούμε στον εαυτό μα να μην ξαναμπεί σε σχέση, αλλά να το κάνουμε αυτό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Π.χ. να πούμε για ένα χρόνο να μην ξαναμπώ σε σχέση, προκειμένου να τα βρω με τον εαυτό μου και σε αυτό το μεσοδιάστημα να κάνουμε και δουλειά με τον εαυτό μα, να κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να προετοιμαστούμε για να μάθουμε να σχετιζόμαστε υγιώ. Εδώ θέλω να πω ότι ένα πολύ συχνό λάθο που κάνουμε εμεί οι άνθρωποι, και ειδικά οι Έλληνε που έχουμε και το γνωμικό που λέει ο έρωτας με έρωτα περνάει, είναι να μεταπηδάμε από τη μια σχέση στην άλλη. Ή να δημιουργούμε νέα σχέση πολύ νωρί αφού τελειώσει η προηγούμενη, Άρα να μην προλάβουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά που μας προκάλεσε η προηγούμενη σχέση ή να μάθουμε τα μαθήματα που μας κάλεσε να μάθουμε η τελευταία σχέση και μπαίνουμε στην επόμενη κουβαλώντας τα βάρη της προηγούμενης στην επόμενη ή ακόμη και κάποιες άλλες φορές δυσκολευόμαστε να χωρίσουμε και για να χωρίσουμε δημιουργούμε μια καινούρια σχέση, τόσο ώστε η καινούρια σχέση να είναι το όχημα μας για να φύγουμε από την προηγούμενη. Και οι δύο περιπτώσεις αυτές είναι επικίνδυνες. Επικίνδυνες για την ψυχική μας ευεξία και επικίνδυνες για το τι είδους σχέση θα δημιουργήσουμε. Και στην περίπτωση που φτιάχνουμε μια νέα σχέση προτού τελειώσει προηγούμενη, υπάρχει και το στοιχείο της ανεντιμότητας προς το πρόσωπο που απατούμε. Λοιπόν, εσύ λες ότι είχες πει δεν θα προσπαθήσει να μπει σε σχέση. Λοιπόν, Παρόλο που είχα πει πω δεν θα προσπαθήσω να μπω σε σχέση επειδή μου στενοχωρημένη από διάφορε μικρέ σχέσει που διακόπηκαν, είτε από εμένα είτε από την άλλη πλευρά, αν έχει έτσι μια σειρά από μικρέ σχέσει, σύντομε οι οποίε διακόπτονται νωρί, γιατί δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι, πάλι μπορεί να χρειάζεται να πάρει ένα διάλειμμα. Αλλά ξαναλέω, το διάλειμμα από το dating, το διάλειμμα από την προσπάθεια δημιουργία μια καλή ερωτική σχέση, πρέπει να συνδυαστεί με πνευματική δουλειά, με ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία αν το χρειαζόμαστε. Φίλοι μου είπαν πως ήθελαν να με γνωρίσουν με κάποιον με τον οποίο πίστευαν πως έχουμε αρκετά κοινά. Βγήκαμε όλοι μαζί την πρώτη φορά, του άρεσα και μου άρεσε και είπα να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, ξεκαθαρίσαμε ότι ζητάμε μια σοβαρή σχέση. Στην πορεία όμως είχαμε κάποια θέματα. Δεν είναι κακή ιδέα να ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ζητά μια σοβαρή σχέση. Δεν είναι κακή ιδέα. Από την άλλη, όμω, άνθρωποι που έρχονται από την αρχή και λένε: Εγώ θέλω σοβαρή σχέση. Μπορεί να είναι και παγίδα. Μπορεί να είναι και παγίδα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι όταν λέει κάποιο: Εγώ θέλω σοβαρή σχέση, μπορεί να εννοεί: Θέλω μια κοπέλα να έρθει να μένει εδώ μαζί μου, να πλένει, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να κάνει τι δουλειέ του σπιτιού, να με κουράρει. Να έχω σεξ κάθε βράδυ στο κρεβάτι μου ή ξέρω εγώ κάθε μεσημέρι έξω από το συνευρίσκεται το, το κάθε ζευγάρι και αυτό σημαίνει θέλω σοβαρή σχέση. Ε, για μένα η, η πιο όρημη ε, ε, αντιμετώπιση του τι θέλω, τι θέλω, ενώ όταν βγαίνουμε με κάποιον άνθρωπο, όταν φλερτάρουμε όταν κάνουμε dating, εγώ θα ανησυχούσα να μου έλεγε κάποιος «Εγώ θέλω σοβαρή σχέση» ή θα ανησυχούσα να έλεγα εγώ σε κάποιον «Θέλω σοβαρή σχέση». Θα μου άρεσε να ακούσω ότι ε, είμαι σε μια φάση στη ζωή μου στην οποία είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερη, δεν με απασχολεί κάποιο άλλο πρόσωπο, είμαι ανοιχτός, είμαι ανοιχτή σε μια σεβαστική γνωριμία να γνωριστούμε και βλέπουμε. Αυτό για μένα είναι όριμο, το «Θέλω σοβαρή σχέση». Προτού γνωρίσω καλά τον άλλο άνθρωπο, προτού δούμε αν ταιριάζουμε, ίσω είναι και παγίδα. σω είναι και πάρα πολύ βιαστικό. Γιατί πολλέ φορέ αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται να μείνουν μόνοι του, είτε για πρακτικού λόγου που είπα προηγουμένω, θέλουν κάποιον να κάνει τι δουλειέ, είτε για συναισθηματικού λόγου επειδή δεν αντέχουν τη μοναξιά του και δυσκολεύονται να τη μετατρέψουν σε υγιή μοναχικότητα. Λοιπόν, και εδώ είναι που θέλω τη βοήθειά σου, λέει φίλη, επειδή κάπου δεν καταλαβαίνω αν θέλω εγώ βοήθεια ή αυτό αν είχα εγώ λάθος σε όλα ή αν είχα δίκιο που απαιτούσα κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτή η σχέση λέει έχει υπόψη σου ότι πήρε τρει μήνε και είμαστε εκεί, δύο γύρω στα 30. Καλή η ηλικία σα. Καλή. Ενώ όσοι είσαστε σε μια ηλικία που έχετε ξεπεράσει την εφηβεία, είστε νεαροί ενήλικε. Πρώτο, καταλάβαμε ότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρε από την αρχή. Είμαι αρκετά κοινωνική μένα, αλλά πολύ προσεκτική και μετρημένη στον κόσμο. Αυτό όμω έπρεπε όπου πάμε, όλα τα μάτια να είναι στραμμένα προ αυτό. Μ, να άρχισε, μυρίζει, μυρίζει. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί κάποιε φορέ ήταν πολύ loud, πολύ φωναχτό όλο αυτό και ένιωθα άβολα. Επειδή υπήρξαν διάφορε στιγμέ που ήρθα σε δύσκολη θέση, του είπα πω αυτό δεν τον μπορώ και δεν θέλω να είμαι με κάποιον άνθρωπο για να τον αλλάξω. Γι' αυτό στον πρώτο μήνα του είπα πω θέλω να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν γίνουν πρά... πιο σοβαρά τα πράγματα. Αχα. Εδώ θέλω να πω ότι από, αν από την αρχή, αν από τον πρώτο μήνα νιώσουμε μέσα μας ότι θέλουμε να το τελειώσουμε γιατί κάτι δεν μας αρέσει, ας ακούσουμε το ενστιχτό μας. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές και γυναίκες και άντρε οι οποίοι ήρθαν και είπαν είμαστε μαζί ξέρω εγώ τόσους μήνες, τόσα χρόνια, στην πρώτη εβδομάδα, στον πρώτο μήνα κάτι δεν μου άρεσε, κάτι είπα να το ξανασκεφτώ, είπα να χωρίσουμε με τουμπάρε τον τουμπαρά, ξαναδοκιμάσαμε. Εγώ δεν πιστεύω στι δεύτερε ευκαιρίε τη ερωτικέ σχέσει Με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι όταν ξεκινάμε μια ερωτική σχέση, έχουμε όλη μα την ενέργεια εκεί πέρα. Όλη μα την προσοχή. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άρα, εάν στο διάστημα είμαστε τόσο πολύ προσεκτικοί, γίνονται σοβαρά λάθη, τι θα γίνει μετά. Mm. Και ξαναλέω, το dating και η δημιουργία σχέση είναι δοκιμέ. Όχι πειράματα. Δοκιμέ. Δοκιμάζει για να δει. Αν αυτό που ξεκινάει είναι καλό και για τη μια ψυχή και για την άλλη ψυχή και για τον έναν άνθρωπο και για τον άλλον άνθρωπο και είναι προς το συμφέρον το ψυχικό, το πνευματικό, το συναισθηματικό και των δύο να συνεχίσει. Δεν είναι πείραμα με την έννοια του ότι χρησιμοποιώ τον άλλον α, χωρίς συναισθήματα. Αλλά δοκιμάζω αυτά τα συναισθήματα, τα οποία προφανώς δημιουργούνται από την αρχική έλξη και μετά. Αυτό όμω με έπεισε πω το ξέρει ότι κάποιε φορέ υπερβάλλει και ήθελε κάποια να τον ηρεμήσει κάπω και πω θα προσπαθούσε να μην με φέρνει σε δύσκολη θέση. Τι σημαίνει θέλω κάποια να με ηρεμήσει, Τι σημαίνει είμαι 30 ετών, είμαι 35 ετών, πόσο είμαι και δεν έχω μάθει να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Είναι αυτό που λέμε για του Νάρκεσου, ότι χρησιμοποιούν του άλλου ανθρώπου to regulate their feelings, Για να διαχειρίζονται τα συναισθήματα του, Για να του ρεγουλάρουν τα συναισθήματα του. Σου το έπεξε κάθαρα αυτό. Ήθελε κάποια να τον ηρεμήσει κάπω μου έδειξε να με θέλει και πώς θα προσπαθούσε να το ελέγξει, έτσι έμεινα. Παρ' όλα αυτά πάλι όπου πηγαίναμε έπρεπε ή να ανεβάζει χωρίς λόγο την ένταση της φωνής του, είτε να κάνει διάφορα για να φαίνεται τον αρχισάκι. Αλλά δεν έλεγα κάτι, ενώ δεν το άντεχα και σίγουρα αυτό θα φαινόταν. Ε, άρα εδώ ήρθε και σου πει ο σου, πρόσεξε κόρη, πρόσεξε γιατί αυτός έχει θέμα. Όπου πάμε, μιλάει δυνατά, φωνάζει δυνατά, θέλει την προσοχή. Άρα αυτό δείχνει ναρκισισμό, ναρκισιστικά στοιχεία, ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα. Πώ θα κάνει μια σοβαρή σχέση με έναν άνθρωπο ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο, πόσο σοβαρή θα είναι. Όσο ασόβαρο είναι ο ίδιο, τόσο σοβαρή θα είναι και η σχέση. Λοιπόν. Ε, λέει ότι έβαζε φωτογραφίες αυτό στο Instagram με τον εαυτό του στο γυμναστήριο όταν τον ρώτησα γιατί βάζει τέτοιε φωτογραφίε, ενώ έχει σχέση και χαριτολογώντα αν δεν είναι αρκετή σημασία που του δίνω εγώ. Και αν θέλει και από άλλε, απλώ μου είπε ότι του αρέσει να δίνει κίνητρο σε αυτού που δεν γυμνάζουν. <laughs> Όλοι εμεί που δεν γυμνάζομαστε περιμέναμε αυτόν τον τυπά να βάλει φωτογραφίε στην κορμάρα του στο γυμναστήριο για να έχουμε κίνητρο. Τον ευχαριστούμε. Πε του να μην σταματήσει να ανεβάζει τι φωτογραφίε, γιατί χρειαζόμαστε κίνητρα. <laughs> και ότι τον θαυμάζουν αυτοί που οι μαθητές του με αυτόν τον τρόπο. Ωραιοπαθείς, ντάρκισος, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω κίνητρα πάντως, πες στον άνθρωπο να ανεβάζει ναι φωτογραφίες και στέλνε μου το link για να έχω κίνητρα. Λοιπόν, ας πλάκα κάνω, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το αστείο της υπόθεσης. Τρίτο, πολύ συχνά μου μιλούσε απότομα, αλλά μετά κατάλαβα ότι γενικά μιλούσε με αυτόν τον τρόπο και το προσπέρασα αν και με πείραζε και αυτό. Πόσα προσπέρασε, κόρη μου, πόσα, πόσα. Τι σημαίνει πολύ συχνά σου μιλούσε απότομα. Και τι σημαίνει ότι επειδή γενικά πολύ συχνά μιλούσε απότομα το προσπερνάμε. Δηλαδή τους αφήνουμε να μας κακοποιούν λεχτικά και πάμε. Άντε γεια Τέσσερα. Ήταν με όλα πολύ βιαστικό και στι κινήσει του αλλά και στι αποφάσει του. Για παράδειγμα, ήθελε να με γνωρίσει πολύ νωρί την οικογένειά του. Αυτό εννοείται πω μου άρεσε, έτσι πήγαν και μου φάνηκε περίεργο. Όντω, το να θέλει να σε γνωρίσει πολύ νωρί την οικογένεια του κάποιο, αυτό δεν είναι ένδειξη σοβαρότητο. Δεν είναι ένδειξη οριμότητο. Ένα σοβαρό και όριμο άνθρωπο περιμένει να σιγουρευτεί ότι αυτή η σχέση είναι όντω αυτό που νομίζει πω είναι. Τουλάχιστον ένα εξάμεινο, θα έλεγα. Τουλάχιστον. Και μετά να σκεφτεί αν θα γνωρίσει τη νέα του σύντροφο, τον νέο τη σύντροφο, στους γονείς του γονεί του. Όσοι το κάνουν αυτό, όσοι το κάναμε αυτό στο παρελθόν, κάναμε λάθο. Γιατί ίσω σαν να προσπαθεί να πάρει την επιβράβευση από του γονεί σου, την επιβεβαίωση. Μάνα μου τι καλό αγόρι βρήκε κορίτσι. Μάνα μου τι καλό κορίτσι βρήκε άντρα. Δεν είναι καλή ιδέα. Ούτε να το κάνουμε εμεί, ούτε να χαιρόμαστε όταν το κάνουν οι άλλοι. Αλλά έρχεται και η κοινωνία που σου λέει πρέπει να βρει άντρα και πρέπει αυτό ο άντρα να σε βλέπει σοβαρά. Όλα αυτά τα κοινωνικά πρέπει και τα στερεότυπα τα οποία μα κάνουν να πηγαίνουμε να τρώμε τα μούτρα μα θεαματικά. Αλλά δεν πειράζει μετά, θα βλέπουμε τι φωτογραφίε του γυμναστήρου και θα έχουμε κινητά <laughs> λοιπόν, στη δουλειά δεν ήταν ευχαριστημένο και αυτό δημιουργούσε πολλά θέματα στη σχέση μα. Πάντα ήταν είτε κουρασμένο είτε στενοχωρημένο επειδή κάτι γινόταν στη δουλειά. Τελειώναμε και οι δυο μα τι καθημερινέ αργά το βράδυ, γύρω στι 8 με όλα όσα είχαμε να κάνουμε, ενώ ήμουν και εγώ κουρασμένη, ήθελα να μιλήσω στον σύντροφό μου, αλλά δεν μιλούσαμε πολύ επειδή δεν είχε δύναμη και ήθελε να κοιμηθεί. Όμω ήταν online στα μέσα κοινωνική δικτύωση κανένα δύο μετά που κλείναμε. Δυστυχώ πήγα στη διαδικασία να το ελέγξω αυτό. Δηλαδή με σένα δεν είχε όρεξη να μιλάει, να είναι online να μιλάει με άλλου και άλλε. Του έδινε κίνητρα, μωρέλα. Τώρα μην τον παρεξηγεί, κίνητρα του έδινε να γυμναστούν. Δεν βρισκόμασταν κάθε μέρα λόγω κούραση, αλλά ήταν και από τι δύο πλευρέ κατανοητό αυτό. Αλλά το τηλεφώνημα ήθελα να διαρκεί παραπάνω. Ε, ναι, μα πόση ενέργεια να σου δώσει και εσύ ένα αυτό ο άνθρωπο, πόση ενέργεια να σου δώσει χωρί ανταπόδοση, θα, θα δει στη συνέχεια γιατί το όλο αυτό. Πολλέ φορέ προσπαθούσα να μιλήσω κάτι που απασχολούσε εμένα και δεν με ρωτούσε κάτι παραπάνω ή δεν έδινε σημασία. Αλλά όταν είχε κάποιο δικό του πρόβλημα, ήμουν εκεί με μεγάλη μου αγάπη να το υπεραναλύσουμε. Γιατί, αν, γιατί οι άντρε πολλέ φορέ δεν ενδιαφέρονται τόσο για τι δικέ μα ανησυχίε, ενώ εμεί να είμαστε πάντα εκεί. δεν είναι θέμα άνδρα και γυναίκα. Είναι θέμα συναισθητικού ανθρώπου και ανέσθητου ανθρώπου. Και ανθρώπου ναρκιστικού. Δεν είναι θέμα άνδρα και γυναίκα. Έχει και άνδρε που είναι συναισθητικοί, έχει και γυναίκε που είναι ναρκιστικέ. Ήθελε να μένω εκεί κάποια βράδια για να έχουμε πιο πολύ χρόνο μαζί, για να δει επίση αν όντω ταιριάζουμε, όπω έλεγε. Ένα δει πώ μαγειρεύει, πώ κάνει, ξέρω εγώ. Από τον πρώτο μήνα το συζητούσε. Το ζητούσε. Εγώ όμω ήθελα να περάσει κάποιο διάστημα και μετά, επειδή πρώτα ήθελα να δω αν ταιριάζουμε σε τόσα άλλα πριν μείνουμε μαζί. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Είμαι τη άποψη ότι η σύντομη συγκατοίκηση ή απλώ να ξυπνήσει μαζί χωρί να ξέρει καλά-καλά τι βασικέ ιδιοτροπίε του άλλου, ίσω δεν βγει σε καλό, επειδή πολύ εύκολα μπορεί να ξενερώσει πιο εύκολα. Εσύ για να μην ξενερώσει, για να μην ξενερώσει, δεν πήγε. Να μην ξενερώσετε, δεν πήγε. Στον 1,5 μήνα ξεκίνησε να μου λέει σαν δικαιολογία πω δεν, παίρναμε, πως δεν περνάμε πολύ χρόνο μαζί, επειδή δεν μένω ποτέ εκεί και μου έριχνε το φταίξιμο. Προφανώ αυτό ήθελε να πηγαίνει εκεί για να, έχει διάφορα κομφόρου. Ήταν και λίγο τσιγκούνη. Ναι, που δεν θα ήταν. Συνήθω οι νάρκε είναι και τσιγκούνιδε. ή θα, θα δώσουν πολλά χρήματα μπροστά σε κόσμο για να κάνουν καλή εντύπωση. Αλλά γενικά είναι τσιγκούνιδε. Διάβασα κάποια άρθρα για τον Αρκησίσμο και είδα επίση βίντεο δικά σου σχετικά. Νομίζω κάποια στοιχεία είδα στον πρωί μου και με παρέσυραν να διακόψω αυτή τη σχέση. Όχι, σε παρέσυραν, σε κινητοποίησαν. Όπω τι φωτογραφίε με το γυμναστήριο, έτσι και αυτά τα άρθρα σε κινητοποίησαν. Επειδή με φόβησαν ότι μπορεί να έχει όντω ναρκιστική διαταραχή. Θα ήθελα τη γνώμη σου σε αυτά τα στοιχεία, με αυτά τα στοιχεία που σου έδωσα, αν όντω είχε αυτή τη διαταραχή, για να μπορώ να αποφύγω παρόμοιε καταστάσει στο μέλλον. Ξαναλέω ότι δεν κάνουμε διάγνωση ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα από βίντεο. Μπορούμε όμω να μιλήσουμε για το πώ είναι μια προσωπικότητα με ναρκιστικό στυλ, ένα ναρκιστό στην καθομιλουμένη δηλαδή. Λέει φίλη. Γενικά σε κάποια θέματα καταλαβαίνω ότι είμαι λίγο απαιτητική και κάπως επιβλητική. Εγώ νομίζω ότι είσαι αρκετά συνεξαρτώμενη. Πας πολύ με τα νερά του. Ούτε απαιτητική ούτε απαιτητική, επιβλητική σε βλέπω με αυτά που λες. Και ψυχαναγκαστική που σκέφτεσαι ότι ίσως κάνεις λάθος ή ότι δεν, δεν έχεις κάνει αρκετέ υποχωρήσεις. Ζητάω σημασία και τρυφερότητα ίσως περισσότερο από όσο χρειάζεται. Όχι. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να θεωρούμε αφύσικο να περιμένουμε τρυφερότητα και προσοχή από τη σχέση μας. Όχι είναι φυσιολογικό σε μια ερωτική σχέση να πάρουμε τρυφερότητα και προσοχή. Τα πρώτα πράγματα τα οποία επιζητούμε από μια ερωτική σχέση είναι να μας δει ένας άλλος άνθρωπος, να δούμε έναν άλλον άνθρωπο, να μας νιώσει ένας άλλος άνθρωπος, να νιώσουμε έναν άλλον άνθρωπο, να συνδεθεί μαζί μας ένας, άνθρωπος, ένας άλλος άνθρωπος συναισθηματικά, να συνδεθούμε και εμείς μαζί του συναισθηματικά. Δεν είναι καλή ιδέα να χαμηλώνουμε τα κριτήρια μας, τα standards μας και να α, καθόμαστε εκεί πέρα και να λέμε πρέπει να παίρνω λίγη αγάπη, όχι πολύ αγάπη». Είτε ερωτεύεσαι είτε δεν ερωτεύεσαι, είτε συνδέεσαι είτε δεν συνδέεσαι. Αυτά τα μεσοβέζικα και τα λίγο και με το σταγονόμετρο δεν είναι αγάπες, δεν είναι έρωτες αυτοί. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα στην ουσία δεν μπορούν να αγαπήσουν πραγματικά. Ε, κάνουν ένα mirroring, ένα καθρέφτισμα ερωτική σχέση, ένα καθρέφτισμα αγάπη, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούν σχέσει για να καλύψουν τι ναρκιστικέ του ανάγκε και να πάρουν τη λεγόμενη ναρκιστική παροχή, ναρκιστική να supply. Δηλαδή να πάρουν προσοχή αυτοί από το περιβάλλον του, την οποία τη χρειάζονται για να νιώσουν καλύτερα με τον υπέροχο εαυτό του, ο οποίο θα κινητοποιήσει στη συνέχεια και άλλου ανθρώπου να πάνε στο γυμναστήριο. Ξέρω ότι έχω γίνει γραφική, το καταλαβαίνω. Όταν δεν έχω όλε σημασία και τριφερότητα, μου δημιουργούνται ανασφάλειε και ίσω φοβίζει του άντρε. Ανασφάλειε είχε από πριν και ανασφάλειε έχουμε από πριν. Τι ανασφάλειε τι κουβαλάμε από την παιδική μα ηλικία, τι κουβαλάμε από τα φαντάσματα τη παιδική μα ηλικία. Και εγώ δεν δέχομαι ότι οι άνδρες φοβούνται τις ανασφάλειες και ότι φοβούνται τις φοβίες και ότι δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να μην έχουμε τα θέματά μας, να μην έχουμε τα τραύματά μας από το παρελθόν, να μην έχουμε και τις ψυχικές διαταραχές μας, την κατάθλιψή μας, το άγχος μας, όλοι, όλοι έχουμε θέματα. Το ζήτημα είναι ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και ένα άνθρωπο, ο οποίο προσπαθεί να σχετιστεί μαζί μα, να θέλει να σχετιστεί μαζί μα πραγματικά, να θέλει να δώσει κιόλα, όχι, όχι μόνο να πάρει. Σε κάποια dating sites, μου έχουν πει κάποιε κοπέλε ότι γράφουν κάποιοι στο προφίλ του no drama. Ότι τα είχα και καλά όπω γράφουν, α πούμε, δέχομαι μόνο με εμβολιασμένε να βγω ή με μη εμβολιασμένε. Κάποιοι λένε δε, δεν δε θέλω γυναίκε οι οποίε έχουν δράμα οι οποίε έχουν προβλήματα. Όντω, κάποιε γυναίκε και κάποιοι άντρε μπορεί να είναι drama queens και drama kings, δηλαδή μπορεί να είναι κλαμμένε προσωπικότητε. Όμω, το να λε είμαι εδώ για να κάνω dating, αλλά δεν θέλω ανθρώπου που έχουν προβλήματα, δεν θέλω ανθρώπου που μπορεί να έχουν περάσει πένθο, που μπορεί να έχουν χωρίσει στο παρελθόν, θέλω ανθρώπου τέλειου. Εκεί να πάνε να, να δουν την ταινία, εκείνη την ταινία η The Stepford Wives. Που, ήταν τις γυναίες, που είχαν κάνει τις γυναίκες ρομπότ για να είναι τέλειες mm. δεν θέλει να σχετιστεί πραγματικά κάποιο, ο οποίος τρομάζει επειδή εσύ αντιμετωπίζεις κάποια ψυχολογικά θέματα όλοι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά ζητήματα όλοι αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά θέματα και ένας άνθρωπος που λέει νιώθω ανασφάλεια το διαχειρίζεται ε, he or she owns his or her insecurities ένας ο οποίος λέει έχω ανασφάλεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ανασφαλής το κατέχει, έχει το πρόβλημα του, δεν σου το φορτώνει. Σου γνωστοποιεί πώ νιώθει, τι συνέπειε, πώ νιώθει ω συνέπεια τη δική σου απόσυρση, τη αγάπη και τη τορή και τη τρυφερότητα. Πραγματικά να μην νιώθουμε ενοχέ να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε συναισθήματα και να νιώθουμε συναισθήματα. Όταν δεν μου αρέσει κάτι από την αρχή, δυσκολεύομαι να πάρω την απόφαση να διακόψω. Αυτό το καταλάβαμε. Και είναι αυτό κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψει. Και όταν την πάρω κάποιε φορέ, νιώθω ότι έκανα λάθο και επιστρέφω. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον κάτι instinct μα. Αν τον κάτι instinct μα, αν το instinct μα μέσα μα μα λέει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι εγωκεντρικό και αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να συνδεθεί βαθιά και ουσιαστικά και δεν μπορεί να μου δώσει την τρυφερότητα που δικαιούμαι ο κάθε άνθρωπο δικαιούται από μια ερωτική σχέση, φεύγω. Δεν θα του μιλήσω άσχημα, δεν θα, τον, θα του κάνω κάτι το άνθρωπο. Απλώ του, του, θα του γνωστοποιήσω ότι δεν ταιριάζουν. Και επειδή δοκίμασα, είδα ότι δεν μου βγαίνει, φεύγω. Λοιπόν, αυτό ήταν το mail τη κοπέλα. Γιατί διάβασα αυτό το email, Γιατί φαίνεται ότι αυτό το παιδί ήθελε πολύ νωρί να συγκατοικήσουν προκειμένου να καλυφθούν κάποιε πρακτικές του ανάγκε από τη διαφάνεια. Ήθελε να παίρνει προσοχή, ήθελε να παίρνει σημασία, ίσως ήθελε και φροντίδα μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ίσως ήθελε να πάρει μια γυναίκα, να πάρει μια γυναίκα στο σπίτι, δηλαδή να έχει μια σύντροφο μέσα στο σπίτι, η οποία να αναλαμβάνει κάποια πράγματα. Και ίσως και γι' αυτό και την πήρε και στους γονείς, ούτω ώστε να, να τη δώσει και την αίσθηση ότι είναι σοβαρό αυτό. Ξαναλέω, μεγάλη παγίδα αυτό το να θέλουμε σοβαρότητε, πάση θυσία. Και λίπα και λίπα. Πάμε πάω τώρα στι σημειώσει που μου στείλει η συνάδελφο και λέει: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συγκατοίκηση και συμβίωση, Συγκατοίκηση σημαίνει ζω μαζί στο ίδιο σπίτι. Συγκατοίκηση μπορούν να κάνουν και δύο άνθρωποι που δεν έχουν ερωτική σχέση μεταξύ του. Συγκατοίκηση μπορεί να κάνουν δύο φοιτητέ, δύο φοιτητρίε. Μπορεί δύο ξένοι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια φιλική ή ερωτική σχέση να συγκατοικήσουν για λόγου πρακτικού. Και εκεί πέρα στη συγκατοίκηση, την απλή συγκατοίκηση, μπαίνουν κάποιοι κανόνε οι οποίοι έχουν να κάνουν με το διαμοιρασμό των εξόδων και με το διαμοιρασμό των δουλειών του σπιτιού. Και πολύ συχνά στι συγκατοίκησει δημιουργούνται ζητήματα. Όταν ο ένα συγκάτοικο δεν σέβεται την ησυχία του άλλου και σε ώρε κοινή ησυχία ε, κάνει, κάνει θέματα, όταν ο ένα δεν αναλαμβάνει ε, Τη δική του πλευρά των εξόδων και αφήνει τον άλλον εκτεθειμένο. Όταν ο ένας καθαρίζει και ο άλλο λερώνει, για παράδειγμα, και δεν, κάν, δεν μοιράζονται τι οικιακέ εργασίε. Ε, η συγκατοίκηση μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν έχουν ερωτική σχέση δυνητικά μπορεί να είναι πιο εύκολη παρά τη συμβίωση ενό ζευγαριού που έχει ερωτική σχέση, επειδή είναι πολύ ξεκάθαρη η ρόλη και μπορούν πολύ ξεκάθαρα να μπουν τα όρια από την αρχή πληρώνουμε από μισό ενίκιο, από μισό ρεύμα, από μισό νερό, από μισό ίντερνετ. Καθαρίζει μια μέρα εσύ, καθαρίζω μια μέρα εγώ. Μαγειρεύει μια μέρα εσύ, μαγειρεύω μια μέρα εγώ. Ψωνίζει μια μέρα εσύ, ψωνίζω μια μέρα εγώ. Ή έχουμε ένα κοινό ταμείο στο οποίο βάζουμε από μισά τα έξοδα για το σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα. Συμβίωση σημαίνει να μοιράζομαι τη ζωή μου με έναν άλλον άνθρωπο. Και η συμβίωση γίνεται στα πλαίσια μια οικογένεια που τα παιδιά συμβιώνουν με του γονεί του, επειδή οι γονεί του έχουν γεννήσει σε εκείνη την οικογένεια ή στην περίπτωση ενός ερωτικού ζευγαριού μοιράζονται τη ζωή τους ακριβώς επειδή είναι ερωτευμένοι και ακριβώς επειδή προσπαθούν να πάνε στο επόμενο βήμα του να ζήσουν ουσιαστικά μαζί, να μοιραστούν τη ζωή τους. Ε, είναι μεγάλη παγίδα να προχωρήσουμε νωρί τη συμβίωση προτού γνωρίσουμε καλά τον άλλον άνθρωπο και προτού δοκιμαστεί η σχέση. Ε, υπάρχει έτσι μια συζήτηση στον χώρο των σχέσεων και τη επιστήμη των σχέσεων τη ψυχολογία των σχέσεων γύρω από το τι, ε, πόσο χρονικό διάστημα μια σχέση αποτελεί μακροχρόνια σχέση, ε, και είναι, ποια είναι σύντομη σχέση και ποια είναι μακροχρόνια σχέση. Τελευταίω έχει επικρατήσει να λέγεται ότι μια ερωτική σχέση που διαρκεί πάνω από 6 μήνε θεωρείται μακροχρόνια ερωτική σχέση. Εκεί είμαστε κατάντη. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα έλεγα όμως ότι ίσως να πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας σχολικός χρόνος, αν όχι ημερολογιακό, εννιά 9 μήνες τουλάχιστον πρέπει να περάσουν από, μια, από τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης, μέχρι να σκεφτούν οι άνθρωποι αν θέλουν να συμβιώσουν. Εντάξει. Μέσα σε εννιά μήνες, περίπου, τόσο χρονικό διάστημα παίρνει για να πέσει η έντονη, αύξηση των λιβι, λιβιδινικών ορμωνών ορμονών που προκαλείται από την επαρχή μιας ερωτικής σχέσης. Όταν έχουμε μια καινούργια ερωτική σχέση, ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ συναισθηματικά και ορμονικά και τυφλωνόμαστε από έρωτα και δεν βλέπουμε καθαρά. Άμα περάσουν οι πρώτοι 9 μήνες μιας ερωτικής σχέσης, με φυσιολογικό τρόπο καταπέφτουν όχι δεν καταπέφτουν, πέφτουν αυτές οι ορμόνες σε ένα φυσιολογικό επίπεδο και πλέον μπορούμε να δούμε και τον εαυτό μας και τη σχέση μας και το άλλο πρόσωπο πιο καθαρά. Οπότε η γνώμη μου είναι να περιμένουμε τουλάχιστον 9 μήνες πρώτου πάρουμε απόφαση για συγκατοίκηση, για συμβίωση. Ε, εγώ προσωπικά στη ζωή μου δεν είχα περιμένει, τις, τις φορές που συγκατοίκησα δεν περίμενα και έφαγα τα μούτρα μου μετά. Ε, μιλάω για το παρελθόν και για τους γάμους μου που ήταν έτσι βιαστική συγκατοίκηση και στις δύο περιπτώσεις. Ε, είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί άμα φτάσεις και συμβιώσει, άμα φτάσεις και μπει σε μια ρουτίνα που ζεις μαζί, από νωρίς, προτού ακόμη η σχέση και δεις αν ή όχι με τον άλλο άνθρωπο και δεις τα πραγματικά χρώματα του άλλου άνθρωπου και δεις τη σχέση να δοκιμαστεί το χρόνο, Άμα φτάσει και συμβιώσει, δημιουργούνται κάποια δεδομένα, δημιουργούνται κάποιε συνθήκε, οι οποίε είναι δύσκολο να ανατραπούν μετά και συναισθηματικέ συνθήκε αλλά και πρακτικέ. Κάνουμε όμω αυτό το λάθο. Όσοι έχουμε ανασφάλειε, τι οποίε κουβαλούμε από το παρελθόν και εσύ πολύ καλά κάνει, Φιλενάδα, που έγραψε το, το mail, που παρόλο που έχει ανασφάλειε, δεν, προ, δεν προχώρησε στη συμβίωση. Εσύ φυσικά το κάνει για να μην ξενερώσετε, αλλά σε καλό σου βγήκε γιατί θα μπορούσε πηγαίνοντα εκεί να συνδεθεί περισσότερο μαζί του, να, να, να νιώσει ότι σε, σε περιορίζει το ζήτημα τη συμβίωση και να ανεχθεί πολύ περισσότερα πράγματα. Και ένα άλλο στοιχείο με το θέμα τη συμβίωση είναι ότι αν αφήνουμε το σπίτι μα, το διαμέρισμά μα, το χώρο που ζούμε μόνοι μα και πάμε να συμβιώσουμε με έναν άλλον άνθρωπο τον οποίο γνωρίζουμε πολύ λίγο, το γνωρίζουμε ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε, τέσσερι μήνε και αφήσουμε την ανεξαρτησία μα, την ανεξαρτησία τη κατοικία μα προκειμένου να συμβιώσουμε με έναν άλλον άνθρωπο, μετά υπάρχει και το πρόβλημα: πού θα πάω να μείνω όταν χωρίσω, αν πρέπει να χωρίσω και κάπου παγιδεύεσαι. Ε, το είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο. Εάν είμαστε ρε παιδί μου τόσο λυσσασμένοι και δεν, δεν, συγκρατιόμαστε και δεν μπορούμε και θέλουμε αμέτι μου χαμέτη να συμβιώσουμε, α κρατήσουμε το σπίτι μα. Α κρατήσουμε το διαμέρισμά μα. Α κρατήσουμε το χώρο που μέναμε μόνοι μα προτού συμβιώσουμε. Να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, να περάσουν τουλάχιστον 9 μήνε τη συγκατοίκηση, τη συμβίωση και μετά να αποφασίσουμε αν θα αφήσουμε το δικό μα το σπίτι. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να πληρώνουμε το ενίκιο του δικού μα του σπιτιού ή τέλο πάντων να έχουμε περισσότερα έξοδα λειτουργικά έξοδα διατηρώντα δύο σπίτια. ενώ το σπίτι που μέναμε πριν και συμβάλλοντα το καινούριο σπίτι, προκειμένου να μπορούμε εύκολα να φύγουμε εάν αποδειχθεί στην πράξη τη συμβίωση ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προστατευτούμε. Λοιπόν, ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ναρκισσοί, οι οποίοι έχουν εγωκεντρισμό και οι οποίοι επιδιώκουν μέσα από τις σχέσεις τους να καλύψουν με ένα εγωκεντρικό τρόπο τις ανάγκες τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα επιδιώξουν νωρίς τη συμβίωση και ο λόγος που θα το κάνουν είναι επειδή μέσα από αυτό το, 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 το σχήμα, μέσα από το συμβιωτικό σχήμα, θα έχουν τον άντρα, τη γυναίκα, 24 ώρες το 24ωρο εκεί πέρα, θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, θα τρώνε στο ίδιο τραπέζι, άρα θα έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίε για να πάρουν προσοχή, να πάρουν validation, να πάρουν επιβεβαίωση, να πάρουν σεξ, να πάρουν δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να πάρουν από τον άνθρωπο με τον οποίο θέλουν να συνδεθούν. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι συνεξαρτώμενοι, οι people pleasers, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι νιώθουν ανασφάλεια να είναι μόνοι τους, οι οποίοι δεν αντέχουν τη μοναξιά τους και οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να πάνε να συνδεθούν με κάποιον άλλον άνθρωπο προκειμένου να νιώθουν πως η ζωή τους έχει νόημα επειδή φροντίζουν κάποιον. Αυτοί οι άνθρωποι συνεξαρτώμενοι επίση θα θελήσουν πολύ νωρί να συγκατοικήσουν και να συμβιώσουν με τον νέο του ερωτικό σύντροφο, γιατί έτσι θα έχουν την ευκαιρία να τον φροντίζουν, να την φροντίζουν, να του μαγειρεύουν, να τι μαγειρεύουν, να του κάνουν σεξ, να τι κάνουν σεξ, να, 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 να αποκτήσει νόημα η ύπαρξή του μέσα από τη φροντίδα του νέου ερωτικού συντρόφου. Οπότε, δύο είναι οι κατηγορίε των ανθρώπων που θα σπεύσουν θα βιαστούν. Θα σκοτωθούν, θα λυσάξουν να πάνε να συμβιώσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους φροντίζουν οι άλλοι και αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να φροντίζουν τους άλλους για να νιώθουν ότι η ζωή τους έχει νόημα. Ε, και έτσι, εάν λειτουργεί ω συνεξαρτόμενο, για παράδειγμα, πώ θα βάλει όρια στη σχέση σου και πώ θα έχει ισοτιμία η συμβίωσή σου. Αφού εσύ θέλει, θέλει, θέλει κάποιον να του μαγειρεύει, θέλει κάποιον να τον μπλένει, θέλει κάποιον να τον σιδερώνει, θέλει κάποιον να τον ταντεύει, θέλει κάποιον να τον παραχαϊδεύει, θέλει κάποιον να τον κάνει να νιώθει σημαντικό, και αυτό να σου δείξει λίγα ψήγματα αγάπη και να νιώσει σημαντική. Ή άμα είσαι ένα αρκησό και θέλει κάποιον άνθρωπο να ζήσει μαζί σου για να σου καλύπτει τι αρκησιστικέ του ανάγκε, πώ θα συνδεθεί ουσιαστικά με τον άνθρωπο αυτό. Θα τον πάρει εκεί πέρα για να σε εξυπηρετεί. Θα τον πάρει εκεί πέρα για να σου γεμίσει τα κενά σου. Θα τον πάρει εκεί πέρα όχι επειδή τον εκτιμά και τον σέβεσαι και τον αγαπά ουσιαστικά. Θα τον πάρει εκεί πέρα για να τον χρησιμοποιήσει. Όπω και ο συνεξαρτώμενο, για να τα βλέπει τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί πολλοί από εμά είμαστε συνεξαρτόμενοι σε αυτό το κανάλι. Δεν αγαπάει πραγματικά ο συνεξαρτόμενο. Νομίζει ότι αγαπάει πραγματικά. Νομίζει ότι δίνεται 100% στον άλλο άνθρωπο. Όχι. Όχι, ο συνεξαρτώμενο πάει και κολλάει σαν τη βεντούζα πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, όχι για να του ρουφήξει την ενέργεια, για να του δώσει ενέργεια. Αλλά ο λόγο που το κάνει δεν είναι επειδή έχει επιλέξει συγκεκριμένα εκείνον τον άνθρωπο, επειδή εκείνο ο άνθρωπο έχει κάποια σπάνια χαρίσματα και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι επικοινωνιακό και είναι δωτικό και συνδέεται η ψυχή του και το πνεύμα του κλπ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο χρειάζεται ναρκιστική παροχή, άρα ταιριάζει. Έχει εσύ τρύπα, έχω εγώ καρφή, ταιριάζει. Ταιριάζει η παθολογία των ανθρώπων. Δύο υγιεί προσωπικότητε, δύο άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα κομπλεξιλίκια του, δύο άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα θέματα συνεξάρτηση αν έχουν, δύο άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα, τα θέματα του, δεν θα βιαστούν να συμβιώσουν, δεν θα βιαστούν καν να πάνε να Sorry που μιλάω έτσι. Η έγνοια του θα είναι να γνωριστούν ουσιαστικά η έγνοια του θα είναι να συναντήσουν το άλλο πρόσωπο, όχι να χρησιμοποιήσουν το άλλο πρόσωπο για να νιώθουν καλύτερα. Γιατί στην πραγματικότητα, και είναι εξαρτώμενο, χρησιμοποιεί το πρόσωπο πάνω στο οποίο συνεξαρτάται για να νιώσει καλύτερα, γιατί θέλει εκείνο το αντικείμενο τη προσοχή του, εκείνο το αντικείμενο τη έγνοια του. Λοιπόν, επίση, οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ζήσει για χρόνια σε καταστάσεις που φρόντιζαν άλλους ανθρώπους, μπορεί να ήταν μονογονείς, μπορεί να ήταν φροντιστέ φροντιστές γονέων, μπορεί να ήταν γονιοποιημένα παιδιά. Έχουν συνηθίσει να τα κάνουν μόνοι τους και δεν τους περνάει καν από το μυαλό να βάλουν από την αρχιόρια ή να διεκδικήσουν ή ακόμη και να νιώσουν άνετα να μοιράζονται ευθύνε και υποχρεώσεις στη νέα συμβίωση. Το θεωρώ δεδομένο είναι Το θεωρούμε δεδομένο είναι εξαρτώμενοι. Θα τα κάνουμε όλα μόνοι μα. Πώ τα έκανα μια ζωή όλα μόνο μου, θα συνεχίσω και τώρα να τα κάνω όλα μόνο μου. Λοιπόν, ε, εγώ θεωρώ ότι ε, εάν βρίσκουμε τον εαυτό μα να βιάζεται να μπει σε μια σχέση συμβίωση, να του βάλουμε ένα stop, να τον τραβήξουμε έτσι λίγο τα γκέμια και να πούμε έλα εδώ. Γιατί βιάζεσαι να πας να συμβιώσεις. Τι κι να θέλεις να καλύψεις. Δεν μπορείς να χαρίσεις τον έρωτο καθένα σπίτι του να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα προτού να ξεκινήσει η συμβίωση. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι πραγματική αγάπη αυτό που συμβαίνει. Να είμαστε σίγουροι ότι έχει δημιουργηθεί μια υγιής ερωτική σχέση. Και να είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε τον άλλον άνθρωπο και ότι μας θέλει ο άλλος ο άνθρωπος. Και να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Κατά τη γνώμη μου, επειδή τη ρωτήσατε, μέσα στη συμβίωση από την αρχή, προτού ξεκινήσει η συμβίωση, αποφασίζουμε το διαμοιρασμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων και αποφασίζουμε το πως θα διαχειριζόμαστε το χώρο και το χρόνο μας ως ζευγάρι. Γιατί η συμβίωση δεν σημαίνει ενμέσχμεν, δεν σημαίνει σύγχυση οι δύο άνθρωποι να γίνουν ένα και να μην έχει ο καθόλου ο καθένας προσωπικό χρόνο και να τα κάνουν όλα μαζί. Συμβίωση σημαίνει να μπορώ να συνεπάρξω αρμονικά με έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραστώ ευθύνε και υποχρεώσει, που θα τον σέβομαι και θα με σέβεται, που θα σέβομαι την προσωπικότητα του, θα σέβεται την προσωπικότητά μου, που θα σέβομαι το χρόνο του, θα σέβεται το χρόνο μου, που θα σέβεται τι ανάγκε μου, που θα σέβομαι τι ανάγκε του, που θα έχει έγνοια για αυτά που νιώθω, που θα έχω έγνοια για αυτά που νιώθει και που θα έχουμε μια υγιή, ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ μα και θα έχουμε κοινό στόχο να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση μέσα στην οποία και οι δύο οι άνθρωποι να μην αδικούνται, να μην αδικούν, να μην εκμεταλλεύονται, να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευση, αλλά αρμονικά και τίμια και ε, μοιρασμένα δίκαια να μοιραστούν ουσιαστικά τη ζωή τους και να μπορούν να τη χαρούν κιόλα. Και να μην είναι ο ένας δούλος υπηρέτης και ο άλλος βασιλιάς και άρχοντας. Αυτά ήθελα. Εύχομαι να είναι χρήσιμο αυτό το βίντεο. Σας στελώ την αγάπη μου. Φιλιά.